Καλημερίζω τον κύριο Κοκολάκη. Ο κύριος Νίκος Κοκολάκης είναι ο πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων. Για να τον ρωτήσω το εξής. Μου έλεγε χθες το πρωί, νιώθω να έχει φύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από την πλάτη μου, να έχω μια ανακούφιση αυτή την ώρα, γιατί πραγματικά τρέχαμε. Πρέπει να υπογραφεί η τοπική σύμβαση εργασίας, ό,τι έχει να κάνει με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Και όντως οι υπογραφές έπεσαν χθες. Είσαστε ικανοποιημένος, κύριε Κοκολάκη? Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές σας. Πραγματικά είμαι ικανοποιημένος. Γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι οι ξενοδοχοϋπάλλοι που θα πάνε στην εργασία θα έχουν πλέον ρυθμισμένους τους όρους αμοιβής και εργασίας που θα εργαστούν για τη νέα τουριστική περίοδο. Είμαστε ικανοποιημένοι πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι η αγωνία μας, ο αγώνα μας πραγματικά κατέληξε ευχάριστα. Υπογράψαμε αυτή τη νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά υπάρχουν βέβαια και προβλήματα για την εφαρμογή και την τήρηση αυτής της σύμβασης. Πρέπει αυτή η σύμβαση άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας να γίνει γενικώς υποχρεωτική. Εμείς ήδη από κοινού με τους ξενοδόχους, με κοινό αίτημα στο Υπουργείο, θα το αποστείλουμε ήδη σήμερα, που θα ζητάμε τη σύμβαση αυτή να γίνει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους ξενοδόχους. Υπουργείο Εργασίας, έτσι. Ναι, βεβαίως, που τόσο ώστε να υπάρχει ισονομία στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αλλά και να μην υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Στέλνετε σήμερα το αίτημά σας μαζί με τους ξενοδόχους να γίνει αυτή η τοπική σύμβαση εργασίας γενικώς, είπατε, υποχρεωτική, έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι. Μα ούτως ή άλλως υπάρχουν και άλλες ειδικότητες εκτός από τους ξενοδοχοϋπάλληλους, οι οποίοι εντάσσονται μέσα σε αυτή την σύμβαση, τοπική σύμβαση εργασίας, και φαντάζομαι αναφέρεστε σε αυτούς, διότι είναι και υπάλληλοι γραφείου, είναι και υπάλληλοι κράτησης, είναι και οι συντηρητές. Σε αυτούς γίνεται η αναφορά, κύριε Κοκολάκη? Είναι για όλους τους εργαζόμενους, για όλους. Για να γίνει μια σύμβαση γενικώς υποχρεωτική, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να αμείβονται βάσει αυτής της σύμβασης. Σίγουρα μπήκαν νέες ειδικότητες, όπως καλά αναφέρατε, τόσο το υπάλληλοι κρατήσεων, υπάλληλοι γραφείου, συντηρητές, ναι, που για αυτούς τους ανθρώπους ήταν εκτός σύμβασης, που σημαίνει πάρα πολλά, ειδικά η επαναπρόληψη είναι ένα σημαντικό θεσμικό δικαίωμα που απορρέει μέσα από τη σύμβαση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εμένουμε και πρέπει να γίνει γενικώς υποχρεωτική, για να πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι του νομού Ηρακλείου βάσει αυτής της σύμβασης. Ωραία. Τι είναι αυτό που καταφέρατε, για να ξέρουν οι συνάδελφοί σας ξενοδοχοϋπάλληλοι? Αυτό που καταφέραμε είναι, πέρα από τις νέες ειδικότητες που μπήκαν μέσα στη σύμβαση αυτή, υπάρχει η αύξηση της τάξης του 12% στους βασικούς μισθούς σε διάστημα διετίας, και συγκεκριμένα από 1 Τετάρτου του 2023 υπάρχει μια αύξηση 7% επί των προηγούμενων βασικών μισθών, και από 1 Τετάρτου του 2024 επίσης άλλη μια αύξηση 5%. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μισθοί που διαμορφώνονται θα καταβάλλονται επί του βασικού μισθού και της προϋπηρεσίας. Και η προϋπηρεσία πήρε αύξηση. Μετά ακολουθούν βέβαια και τα επιδόματα που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, εφόσον είναι παντρεμένος, έχει την τουριστική εκπαίδευση, στα εποχικά ξενοδοχεία 10%, το επίδομα σχολής, στολής, επίσης το αντιγυϊνό επίδομα, και ένα πολύ σημαντικό θεσμικό δικαίωμα που απορρέει μέσα από τη σύμβαση είναι ότι ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει από τον τόπο κατοικίας τους, από το κέντρο του Ηρακλείου, στον τόπο εργασίας των εργαζομένων με δικά του μέσα, ή διαφορετικά, εφόσον δεν διαθέτει μέσους, να πληρώνει το αντίτιμο εισιτήριο του ΧΤΕΛ. Να σας πω όμως ότι, ή μάλλον να κάνουμε τη διευκρίνηση, ότι εφόσον το ξενοδοχείο είναι εκτός της πόλης του Ηρακλείου ή και εντός της πόλης του Ηρακλείου.
πρέπει να είναι 7 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ηρακλείου. Τότε έχει δικαίωμα ο εργοδότης να μεταφέρει τους εργαζόμενους. Ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες κάτι με ποσοστά που έχει να κάνει και με την διατροφή, όπως επίσης και την μεταφορά, για να πληρώνεται από τη δική σας την πλευρά ως ξενοδοχο υπάλληλοι. Αυτά ρυθμίστηκαν? Ναι, βεβαίως είναι ρυθμισμένα και αυτά, και συγκεκριμένα εφόσον ο εργοδότης παρέχει τροφή, παρακρατείται γεύμα, ένα γεύμα και πρωινό, παρακρατείται 2% από το βασικό μισθό. Εφόσον ο εργοδότης διαθέτει διαμονή για τους εργαζόμενους, δωμάτια για να μένουν, παρακρατείται ένα 9% από το βασικό μισθό, και σε αυτούς τους εργαζόμενους πρέπει να τους παρέχει πλήρη γεύμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και παρακρατείται από αυτούς τους εργαζόμενους ένα 3%. Μάλιστα. Είναι μικρές αυτές οι αυξήσεις από τα ποσά τα οποία υπήρχαν, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Να καταλάβετε ότι έχουμε αυξήσει 12%, οπότε ένα 3% ας πούμε στη διατροφή του εργαζόμενου, εφόσον τρώει τρία γεύματα, 3% πιστεύουμε ότι είναι ένα μικρό ποσό. Και πιστεύουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για αυτούς τους εργαζόμενους που θα διαμένουν μέσα στα ξενοδοχεία. Τελευταίο ερώτημα. Υπό αυτές τις συνθήκες, με την υπογραφή της τοπικής σύμβασης εργασίας, με το αίτημα να τρέχει από εσάς και τους επιχειρηματίες, να γίνει γενικώς υποχρεωτική, να αφορά το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό, πιστεύετε ότι θα επιστρέψει κόσμος στη βασική του τη δουλειά, διότι η φυγή ήταν αρκετά μεγάλη λόγω πάρα πολλών προβλημάτων που υπήρχαν, και ότι και με τα εργατικά χέρια να είναι λίγα στο χώρο του τουρισμού, ή θα περιμένετε να σωθείτε από τους ανθρώπους που θα έρθουν από τρίτες χώρες ακόμα? Το έχουμε ξαναπεί. Σίγουρα η νέα σύμβαση είναι ένα κίνητρο, έχει σημαντικές αυξήσεις όσον αφορά τους μισθούς και τα θεσμικά δικαιώματα. Από εκεί όμως και μετά δεν φτάνει αυτό. Έχουμε πει ότι πρέπει να δοθούν πραγματικά κίνητρα στους εργαζόμενους. Όπως λέμε, εκεί είναι θέμα της πολιτείας, θέμα της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, να επαναφέρει το εφάπαξ όπως ήταν πριν την 20ετία. Γιατί ένας εργαζόμενος, όταν ξέρει ότι στα 20 του χρόνια, εφόσον εργάζεται, θα πάρει αυτό το εφάπαξ, θα καθίσει στα ξενοδοχεία. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθει στο επίδομα ανεργίας προμνημονίου επίπεδα και να μην ψάχνεται το χειμώνα να φεύγει από τα ξενοδοχεία, να πηγαίνει σε κάποιους άλλους χώρους εργασίας για να βγάλει το μεροκάμα του και να ζει στην οικογένειά του. Λέμε ότι επιτέλους πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, να μπουν νέα παιδιά που αγαπούν αυτό το επάγγελμα και να τους δοθεί προτεραιότητα να μπουν στους εργασιακούς χώρους. Από εκεί και μετά ακούμε διάφορα ότι θα έρθουν εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο τομέας του τουρισμού είναι ένας ευαίσθητος τομέας. Έχουμε να κάνουμε με τους πελάτες, με τους επισκέπτες. Από εκεί και μετά δεν ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν, αν έχουν αυτά τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας ξενοδοχο υπάλληλος, την εκπαίδευση και όλα αυτά, την εμπειρία. Από εκεί και μετά είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αφήστε να έρθουν βέβαια πρώτα. Αφήστε να έρθουν βέβαια πρώτα. Γιατί εγώ, ρωτώντας για να πάω στην πόλη και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης, δεν μπορούμε να πάρουμε απάντηση, είτε για τους εργάτες γης είτε για τους εργαζόμενους που θα μας σώσουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, καταλάβατε πώς θέλω να το πω, κύριε Κοκολάκη. Δεν ξέρουν ακόμα τίποτα. Δεν ξέρουν ούτε πόσοι θα έρθουν, ούτε πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Ακόμα τα πράγματα είναι πολύ φλούγια, να ξέρουμε. Ήταν απλά ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό, έτσι όπως υπόθηκε, αλλά με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, απορίες, αβεβαιότητα βάσει όλων των προηγούμενων που εσείς είπατε. Ακριβώς όπως το λέτε είναι, γιατί και αν έρθουν πρέπει να είναι ρυθμισμένα όλα αυτά οι άνθρωποι, πώς θα εργάζονται, πώς θα αμείβονται, πού θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι, οι συνθήκες εργασίας. Όπως το είπατε, ένα πυροτέχνημα ήταν και τίποτα άλλο. Εμείς λέμε ότι πρέπει πραγματικά, εάν θέλουμε εργαζόμενους στον τουρισμό,
να επανέλθουν όλα αυτά τα δικαιώματα που είχαμε και πιστεύουμε όταν επανέλθουν όλα αυτά οι ξενοδοχοϊπάλληλοι θα καθίσουν στα ξενοδοχεία, θα εργαστούν και νέοι άνθρωποι θα μπουν μέσα σε αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως 25 του μήνα φαίνεται 25 Μαρτίου ότι με τον καλύτερο τρόπο πως ανοίγει για πολύ μεγάλη μερίδα ξενοδοχείων η φετινή τουριστική περίοδος, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Έστω κι αν είναι ευχή, ας το πούμε έτσι. Και εμείς ευχόμαστε να πάνε καλά, ευχόμαστε σε όλους τους ξενοδοχοπαλλήλους καλή δύναμη, με υγεία και να έχουν μια καλή σεζόν. Κύριε Κουκολάκη, σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν υπογράψει η τοπική σύμβαση εργασίας δεν είναι γενικώς υποχρεωτική, αυτό σημαίνει κάτι για εσάς, ότι σας πάει κάπου αλλού? Σίγουρα, εδώ έχει υπογραφεί και η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας από το Δεκέμβριο, ούτε αυτή έχει γίνει γενικώς υποχρεωτική. Εκεί μετά θα απορριθμιστούν οι όρια αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Θα έχουμε μεγαλύτερη φυγή από τον κλάδο όταν δεν είναι ρυθμισμένη η όρια αμοιβής. Υπογράφουμε μια σύμβαση. Από εκεί και μετά, εφόσον μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος και υπογράφουμε, μαζί με τους εργοδότες κάνουμε κοινό αίτημα, γιατί το Υπουργείο δεν την κάνει γενικώς υποχρεωτική. Τώρα... Έχουμε ανοιχτά θέματα. Εμείς έχουμε ανακοινώσει και κινητοποίησεις για όλα αυτά τα θέματα. Ναι, υπογράψαμε τη σύμβαση εργασίας, αλλά τα περισσότερα προβλήματα του κλάδου μένουν άγιστα. Α, οι κινητοποίησεις λοιπόν είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο. Τώρα τι στην ευχή κάνει ο Χατζηδάκης, αυτός και η ψυχή του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.